Αλλάζουμε θέμα τώρα εντελώς και πάμε να συνδεθούμε με την ψυχολόγο και συγγραφέα Θέκλα Πετρίδου για το βιβλίο της Έρωτας, αυτός ο αδιάγνωστος. Θέκλα μου, χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω. Καλό σου Γεια απόγευμα. Γεια σου Στέφανη. Εγώ σε ακούω, δεν σε βλέπω, αλλά μπορώ να σε φανταστώ έτσι όμορφη γλυκιά, ξανθιά. Εγώ βλέπω ότι άλλαξες χρώμα στα μαλλιά. Ναι, επιστρέφω. Γιατί αυτό ήταν μια εσωτερική έτσι ανάγκη. Μέσα στην πανδημία είπα να θυμηθώ τα μικράτα μου που ήμουν καστανή. Σου πάει πάρα πολύ πάντως και σε μικραίνει κιόλας το χρώμα αυτό. Έτσι μου ήρθε αυτές τις μέρες να πάω να αλλάξω χρώμα στα μαλλιά. Νομίζω δικαιούμαστε να έχουμε μια επιπολαιότητα στο χρώμα των μαλλιών μας τουλάχιστον. Εφόσον τα μπορούμε και τα μαζεύουμε στους υπόλοιπους τομείς, ας έχουμε τα μαλλιά μας. Και οι αλλαγές μας κάνουν και νιώθουμε και πιο όμορφα. Αλλάζουν την ψυχολογία μας πάρα πολλές φορές. Τώρα, λοιπόν, το έχεις εκεί, το έχω και εγώ εδώ. Να το. Το δείχνω και εγώ. Έρωτας είναι το τέταρτο βιβλίο σου στη σειρά που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Ναι, το τέταρτο από τις εκδόσεις Ψυχογιός και το έκτο στη σειρά που έχω συγγράψει και έχει κλωθεί. Θέκλα, γιατί καταπιάστηκε αυτή τη φορά με τον έρωτα, τι ήταν αυτό που σε ώθησε να ασχοληθείς με αυτό το όσο έτσι σημαντικό κομμάτι της ζωής όλων μας, έτσι, ένα πολύ δυνατό συναίσθημα που βιώνουμε όλοι ή έχουμε βιώσει. Στέφανη μου, το είχα αποφασίσει από τότε που έγραψα το προηγούμενο βιβλίο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ψυχογιός το 2019, το βιβλίο «Ψυχολογικός πόλεμος». Όταν το τελείωσε εκείνο το βιβλίο, ένιωσα έτσι την ανάγκη να ασχοληθώ ουσιαστικά με το συναίσθημα του έρωτα και όλες τις ψυχολογικές πτυχές του έρωτος, γιατί και στα προηγούμενα μου βιβλία αναφέρομαι στις ερωτικές σχέσεις, γιατί οι ερωτικές σχέσεις και ο έρωτας είναι ένα από τα πιο συχνά θέματα που απασχολούν τους ανθρώπους που επισκέπτονται κάποιο ψυχολόγο. Και μάλιστα το 2016 είχαμε παρουσιάσει μαζί με την αγαπημένη μας κοινή φίλη, την Δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου, μία μελέτη σε ένα παγκόσμιο συνέδριο που έγινε στο Πανεπιστήμιο στην Κρήτη με θέμα ψυχολογία και κρίση, την ανάλυση των αιτημάτων που έστελναν κάποιες εκατοντάδες τηλεθεατές μέσω email, στο email μου, γιατί είχαμε και την εκπομπή στο Capital το 2013-2014, έχω και το κανάλι στο YouTube, οπότε είχα ένα μεγάλο database, μια μεγάλη βάση δεδομένων με επιστολές για θέματα τα οποία... με θέματα που απασχολούσαν τον κόσμο και ήταν και ένα διάστημα που απαντούσα πολύ συχνά στα email. Και βρήκαμε ότι παρόλο που διήγαμε την περίοδο οικονομικής κρίσης, παρόλο που οι άνθρωποι έχαναν τις δουλειές τους, που είχαν ένα σωρό άλλα θέματα, το πρώτο θέμα για το οποίο έγραφαν στον ψυχολόγο ήταν τα ερωτικά τους. Μας απασχολεί πάρα πολύ ο έρωτας. Είναι βασικό κομμάτι της ζωής μας. Είναι, ειδικά εμάς των Ελλήνων και των Κυπρίων. Και είναι και κινητήριος δύναμη, λένε κάποιοι, ο έρωτας, έτσι. Τώρα, θέλω να... Ναι, θες να το σχολιάσεις αυτό, αλλά θέλω να μου πεις και ποια ζητήματα, έτσι, πραγματεύεται το βιβλίο. Ναι. Το βιβλίο αυτό είναι λίγο διαφορετικό από τα προηγούμενα, επειδή ξέρω ότι χθες έφτασε στα χέρια σου, είμαι σίγουρη πως δεν πρόλαβες καν να το ξεφυλίσεις. Όχι, του έριξα μια ματιά και το αντιλήφθηκα αυτό, ναι. Να το διαβάσεις όχι, γιατί ξέρω ότι είναι μέσω καλοκαιριού δουλεύεις πυρετοδός. Το βιβλίο αυτό είναι λίγο διαφορετικό από τα προηγούμενα, με την έννοια ότι τα πρώτα 8 κεφάλαια μοιάζουν με τον τρόπο που έγραφα παλιά, στα προηγούμενα μου βιβλία. Το ένατο κεφάλαιο όμως, το οποίο σε όγκο αποτελεί και το μισό του βιβλίου, είναι πολύ χοντρό βιβλίο αυτό σε σχέση με τα προηγούμενα, είναι μια μυθιστορηματική απόπειρα. Η πρώτη μου απόπειρα να γράψω ένα ψυχοεκπαιδευτικό μυθιστόρημα. Είναι η ιστορία δύο ανθρώπων, ενός άνδρα και μιας γυναίκας. Είναι ο άνδρας και η γυναίκα, έτσι ονομάζονται στο τελευταίο κεφάλαιο. Που είναι μια ψυχοϊστορία ψυχοεκπαιδευτική. Το λέω, τα βάζω σε όλα ψη μπροστά. Γιατί θέλω να τονίσω ότι η προσέγγιση του έρωτος είναι από τη σκοπιά της ψυχολογίας. Το βιβλίο έχει, να πω λίγο τους τίτλους των κεφαλαίων που ίσως να βοηθήσει τον κόσμο. Ναι. Το πρώτο κεφάλαιο έχει τίτλο «Οι σημασίες που αποδίδονται στον έρωτα από το περιβάλλον μας και πόσο μας επηρεάζουν αρκετά ώστε να μας ταλαιπωρούν». Μιλάμε για τον έρωτα και την pop κουλτούρα, τον έρωτα ο οποίος πλασάρεται μέσα από την pop κουλτούρα. Όταν λέμε pop κουλτούρα εννοούμε την τηλεόραση, το διαδίκτυο, την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Πλασάρεται ως το υπέρτατο καταναλωτικό αγαθό.
και η προσέγγιση που έχουμε απέναντι στον έρωτα στη σημερινή εποχή ενέχει και την κοινωνική πίεση του να πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε έρωτα στη ζωή μας. Τα διφορούμενα μηνύματα για τον έρωτα που μας δίνει η κοινωνία και η οικογένεια, ειδικά στην Κύπρο έχουμε πολύ θέμα με αυτό, αλλά και στην Ελλάδα. Δηλαδή, οι οικογένειες δίνουν άλλα μηνύματα στα γόρια για τον έρωτα και άλλα μηνύματα στα κορίτσια. Παραδοσιακές οικογένειες, οι αγίες ελληνικές και κυπριακές οικογένειες. Και μιλάει και για μια κοινωνία που είναι φτιαγμένη για ζευγάρια. Παρόλο που το βιβλίο είναι για τον έρωτα, εξακολουθώ να έχω την άποψη και την φλογερή πεποίθηση ότι δεν είναι ανάγκη να είμαστε όλοι ερωτευμένοι συνέχεια και ότι θα έπρεπε και θα είναι καλή ιδέα ως κοινωνία να δίνουμε τα ίδια προνόμια και τα ίδια δικαιώματα και σε ανθρώπους που είναι ερωτευμένοι με ανταπόκριση και βρίσκονται σε σχέσεις είτε συζυγίας είτε συγκατοίκησης, σε ερωτικές σχέσεις, ακόμη και σε ανθρώπους που είναι μονήρις. Δεν είναι κακό κάποιος να είναι μόνος του και είναι πολύ καλή ιδέα η κοινωνία να μην διώχνει, μην εξωστρακίζει τους ανθρώπους που δεν βρίσκονται σε σχέση. Το δεύτερο κεφάλαιο μιλάει για την ερωτική αγάπη ως αυτός σκοπό, ως αντίδοτο σε δυστυχία. Πολλές φορές οι άνθρωποι επιζητούμε την ερωτική αγάπη για να νιώσουμε καλύτερα. Και αυτή η εθιστική προσέγγιση στις σχέσεις δημιουργεί και πάρα πολλά προβλήματα. Και ενώ σε κάθε κεφάλαιο υπάρχουν και ιστορίες οι οποίες δίνουν έτσι μια εικόνα πιο πρακτική για αυτά που αναλύονται θεωρητικά. Το τρίτο κεφάλαιο μου αρέσει πάρα πολύ. Είμαστε ερωτευμένοι με το πρόσωπο ή με τον έρωτα. Πολλές φορές θέλουμε αμέτιμου χαμέτι να έχουμε σχέση ερωτική, θέλουμε αμέτιμου χαμέτι να έχουμε άντρα, να έχουμε γυναίκα και δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι αυτός, ποια είναι αυτή. Άντρας να είναι και ό,τι να είναι, γυναίκα να είναι και ό,τι να είναι. Το τέταρτο κεφάλαιο είναι πάρα πολύ πρακτικό. Είναι για το φλερτ. Πώς διαχειρίζουμε το φλερτ αποτελεσματικά και έχει δύο βήματα μέσα. Και αναφέρομαι και στο σύγχρονο φλερτ, το οποίο είναι το διαδικτυακό. Το πέμπτο κεφάλαιο λέει είναι έρωτας αυτό που ζω. Επειδή ζούμε σε μια κοινωνία που έχει πάρα πολλές απόψεις γύρω από τον έρωτα, τόσες ταινίες, τόσα τραγούδια, τόσα άρθρα, τόσα βίντεο. Πολλές φορές έχω μέσα στο μυαλό μας μια πολύ εξειδικευμένη εικόνα του έρωτος και μπορεί να είμαστε σε μια καλή σχέση, σε ένα καλό γάμο, που να υπάρχει αρμονία, που να υπάρχει αγάπη και εμείς να νομίζουμε ότι επειδή δεν νιώθουμε αυτό το τρελό καρδιοχτύπη ή τις πεταλούδες που περιγράφει ο τάδε συγγραφέας ή ο τάδε δημιουργός βίντεο, να νομίζουμε ότι δεν είναι καλή σχέση μας, δεν είναι καλός ο γάμος μας. Το επόμενο κεφάλαιο έχει να κάνει με τον ερωτικό προσανατολισμό των ανθρώπων και την εσωτερικευμένη ομοφοβία. Μιλάμε για τους ανθρώπους που γεννιούνται με διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό από αυτό που έχουμε συνηθίσει ή αυτό που η ετεροκανονική κοινωνία θεωρεί αποδεκτό. Για τους ανθρώπους οι οποίοι ερωτεύονται ανθρώπους του ίδιου φύλου. Και έχει μέσα δύο συγκλονιστικές ιστορίες. Όλες οι ιστορίες είναι αληθινές, με αλλαγμένα τα ονόματα, χωρίς στοιχεία που να προφύγουν την ταυτότητα των πρωταγωνιστών, εκτός από το τελευταίο κεφάλαιο που είναι fiction, το τελευταίο κεφάλαιο είναι μυθιστόρημα. Το έβδομο κεφάλαιο είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Πώς διατηρώ μια υγιή ερωτική σχέση, το πανίσχυρο εργαλείο της επικοινωνίας. Το 8ο βιβλίο θα αρέσει πάρα πολύ, το 8ο κεφάλαιο, γιατί είναι για τον μύθο της μονογαμικότητας. Υπάρχει αυτός ο μύθος ότι είναι εύκολο να είσαι μονογαμικός και ότι όλοι μπορούμε να είμαστε μονογαμικοί. Είναι μύθος, είναι μύθος τελικά αυτό. Μύθος της μονογαμικότητας, εγώ μιλάω για το μύθο της μονογαμικότητας. Πες μου, Στέφανη. Είναι μύθος, λέω, έτσι το θεωρείς εσύ, την μονογαμικότητα. Ναι. Η φύση μας ρέπει προς την πολυγαμικότητα, η ανθρώπινη φύση. Στο κεφάλαιο μέσα όμως εξηγείται για όποιον ενδιαφέρεται, για το πώς μπορεί κάποιος, εάν το επιθυμεί βεβαίως και αν, αν αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς της ζωής του, πώς μπορεί να χαλιναγωγήσει την πολυγαμικότητα και να επιτύχει τη μονογαμικότητα. Και φυσικά το τελευταίο κεφάλαιο, σας είπα, είναι η ερωτική ιστορία δύο ανθρώπων, μια ιστορία πολύ ψυχογραφημένη, δηλαδή δεν είναι λουλούδια και έρωτες, ούτε είναι και περπάτησα μαζί στο ίδιο βασίλεμα. Είναι μια πολύ ρεαλιστική απεικόνηση του πώς μπορεί να ξεκινήσει μια ερωτική σχέση και πώς μπορεί οι άνθρωποι στη σημερινή εποχή, με τις σημερινές προκλήσεις, με τις σημερινές συνθήκες, να επιτύχουν τον θείο έρωτα με τον εαυτό τους, δηλαδή την πνευματική εξέλιξη και ανάπτυξη και την ψυχοθεραπεία αν το χρειάζονται, αλλά και την μεταξύ τους υγιή σχέση, υγιή συνδεσιμότητα. Θέκλα, τι γεύση θα αφήσει το βιβλίο στον αναγνωστή, γλυκό πικρή, όπως είναι και ο έρωτας? Δεν ξέρω, Στέφανη, παίρνω πολλά mail.
Η πιο συνηθισμένη λέξη που διαβάζω είναι ότι οι άνθρωποι νιώθουν, πώς τη λένε αυτή τη λέξη, δέος. Μου γράφουν τη Ναι. λέξη δέος. Μόλις έχω τελειώσει να διαβάζω τον έρωτα και νιώθω δέος. Ναι. Ένα δέος μπροστά στον αρχαίο φτερωτό Θεό. Δεν νομίζω να γλυκόπικρη η γεύση. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι και το καταλληλότερο πρόσωπο να μιλήσω για το πώς νιώθει κάποιος να διαβάζει το βιβλίο, γιατί το έχω γράψει. Βεβαίως το έχω Όχι, εννοώ ξαναδιαβάσει αυτά έτσι από πρόσφατα. τα μηνύματα που λαμβάνεις, Λένε γιατί ότι είναι ένα εντάξει, βιβλίο ο έρωτας ελπιδοφόρο. είναι δύσκολο, έτσι, συνέστημα, είναι μια δύσκολη, δεν είναι εύκολη κατάσταση. Έχει ανάμεικτα Συναισθήματα, συναισθήματα ναι, υπάρχει. αυτή η φάση που περνάει κάποιος όταν είναι ερωτευμένος. Κοίταξε, ο έρωτας είναι για τους δυνατούς, ο έρωτας είναι για αυτούς που έχουν λύσει τα ψυχολογικά τους. Είναι για πάντα ο έρωτας, κρατάει για πάντα. Βεβαίως μπορεί να κρατήσει για πάντα ο έρωτας και κυρίως ο έρωτας της ψυχής. Πόσες φορές όταν δεν κρατήσει, Θεκλά, αλλά όταν δεν έχει κρατήσει. κάποιες προϋποθέσεις, οι Ναι. οποίες αναγράφονται στο βιβλίο. Ναι, Στέφανη. Όταν δεν κρατήσει για πάντα, ένας άνθρωπος πόσες φορές μπορεί να ερωτευτεί στη ζωή του και Άπειρες. άπειρες, ναι, αλλά. Άπειρες, να ερωτευτεί άπειρες. Δηλαδή, αν κάποιος το έχει συνήθιο και λέει, ρε παιδί μου, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι κεθισμένοι στον έρωτα, εθισμένοι στις ερωτικές σχέσεις, κάθε 3 μήνες περίπου, έτσι είναι το χρονικό διάστημα που έχει παρατηρηθεί, βαριούνται τον παρόντα ή την παρούσα ερωτική σύντροφο και πάνε παρακάτω να Είναι βγουν, ρε παιδί έρωτας μου. όμως αυτό, είναι ενθουσιασμός, είναι Είναι μια σωματικός έρωτας, είναι σωματική έξι σωματικός, έχει να κάνει ακριβώς. μόνο με τις ορμόνες, με τους Ναι. νευροδιαβιβαστές, έχει να κάνει μόνο με τη ζώδη φύση του ανθρώπου. Ο έρωτας, Στέφανη, έχει πολλές διαστάσεις και για μένα είναι το ιδανικό να μπορέσουμε να αγαπήσουμε τόσο πολύ τον εαυτό μας και να εκτιμήσουμε τόσο πολύ τον εαυτό μας και να καλλιεργήσουμε τόσο πολύ την ψυχή μας, ώστε να μην αρκούμαστε με ψίχουλα. Ψίχουλα Ναι. έρωτος, γιατί δυστυχώς στη σημερινή εποχή και πολλοί άνδρες και πολλές γυναίκες, πολλοί άνθρωποι αρκούνται με Να μην ψίχουλα. κάνουμε εκπτώσεις, Σέκλα. Αυτό λες. Ναι. Ναι. Δηλαδή, το να είσαι ερωτευμένος, να είσαι ερωτευμένη με ανταπόκριση, με ένα πρόσωπο με το οποίο να ταιριάζεις και διανοητικά και ψυχικά και πνευματικά και σωματικά και να υπάρχει σωματική έλξη, να υπάρχει ερωτισμός σωματικός και πνευματικός ερωτισμός, όσο δύσκολο και αν είναι, δεν είναι ανεπίτευκτο. Να. Αλλά εάν παραμένουμε σε προβληματικές καταστάσεις ή σε σχέσεις οι οποίες είναι του ξεπουλήματος. Να. Δηλαδή έμεινα μόνος μου, έμεινες μόνη σου, έλα να κάνουμε κάτι ας πούμε για να Να. μην είσαι μόνος σου, να μην είσαι μόνη σου, που δεν έχουν αυτή τη ζωγόνορμη του έρωτος. Γιατί ο έρωτας έρχεται, ο έρωτας όταν είναι και πνευματικός και ψυχικός και διανοητικός και σωματικός, όχι μόνο σωματικός, έρχεται και σε παρασέρνει σε μια ορμή αναγέννησης. Έχει ένα πάθος, έτσι. Είναι σαν τσουνάμι ο Φλόγα, μια έρωτας. Φλόγα. φλόγα που σε κινητοποιεί ούτως ώστε να γίνεσαι όλο και καλύτερος άνθρωπος και να εξελίσσεσαι και σωματικά και ψυχικά και πνευματικά και διανοητικά. Πολύ λίγοι άνθρωποι το βιώνουν αυτό, γιατί για να το βιώσεις αυτό πρέπει να έχεις βάλει στη ζωή σου την πνευματικότητα, την αυτογνωσία και να είσαι ένας άνθρωπος που να μην παίρνεις τη ζωή ματεριαλιστικά και ληστικά. Οι περισσότεροι άνθρωποι γύρω μας έχουμε διδαχτεί μέσα από την κουλτούρα που μας διακατέχει να βλέπουμε τα πράγματα πολύ ληστικά. Να τα βλέπουμε πολύ επιφανειακά. Όμως, εγώ θέλω να στείλω ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα, γιατί γνωρίζω ζευγάρια τα οποία είναι ταιριαστά με όλες τις έννοιες. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που όλων αυτών των ανθρώπων το κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι δεν συμβιβάστηκαν με τα ψίχουλα. Ναι, έχεις Και απόλυτο δίκιο, δούλεψαν ναι. πάνω στον εαυτό τους. Δηλαδή κάθομαι εγώ τώρα και λέω θέλω έναν άνθρωπο που να είναι πολύ καλός, να έχει αυτό το χαρακτηριστικό το καλό, το άλλο, το παράλληλο, το παράλληλο. Εσύ τι κάνεις για τον εαυτό σου, δουλεύεις πάνω στη ψυχή σου, προσπαθείς να βελτιώσεις τον εαυτό σου, εξελίσσεσαι ως άνθρωπος ή παραμένεις εκεί στάσιμο και περιμένεις να έρθει ο τέλειος άνδρας ή η τέλεια γυναίκα ή το τέλειο πρόσωπο να σε ολοκληρώσει. Ναι.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Όπως τα λες, έχεις απόλυτο όπως δίκιο. Σχαντίζουμε την εξωτερική μας εμφάνιση, τις τρίχες, το δέρμα, τον ντύσιμό μας, τη διαιτά μας. Ναι, δεν τα αφήνουμε όλα στην τύχη. Πάντα εξελισσόμαστε, προσπαθούμε. Ναι, έτσι να φροντίζουμε και τον εσωτερικό μας κόσμο. Έτσι, γιατί ναι. πολύ συχνά ακούω την έκφραση απ' έξω κούκλος και από μέσα πανούκλος ή απ' έξω κούκλα και από μέσα πανούκλα. Δηλαδή ναι. Είναι καλή ιδέα να φροντίζουμε και την εξωτερική μας εμφάνιση αλλά και την εσωτερική μας ουσία. Ναι. Πολύ σωστά τα λες. Κατά τη γνώμη μου πάντοτε, δηλαδή. Θα το διαβάσω, να είσαι σίγουρη ότι θα το διαβάσω τώρα τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο που θα καθίσω κάποιες μέρες θα το διαβάσω. Πού μπορούν να το βρουν οι τηλεθεατές? Το βιβλίο υπάρχει στα βιβλιοπωλεία, υπάρχει και σε όλα τα μεγάλα βιβλιοπωλεία και μπορεί κάποιος να το βρει στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ψυχογιού, ψυχογιός.gr, άμα γράψει στο διαδίκτυο έρωτας ψυχογιός. Βγάζει την ιστοσελίδα που είναι το βιβλίο και μπορεί να το παραγγείλει online. Αλλά υπάρχει, ο ψυχογιός είναι ο μεγαλύτερος ελληνικός εκδοτικός οίκος που κυκλοφορεί, τα βιβλία του κυκλοφορούν σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Καλό ταξίδι, αγαπημένη μου. Χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γιατί δεν γίνεται να βγάλω βιβλίο και να περάσω από την εκπομπή. Δεν γίνεται. Και ξέρεις ότι έβλεπα αυτές τις μέρες το Facebook κοντά σου βγάλει παλαιότερες αναρτήσεις. Έτυχε τις περισσότερες φορές να είναι αυτή τη βδομάδα προς τα τέλη Ιουλίου που είχαμε έτσι. Είχες έρθει εδώ τότε. Ερχόσουν εδώ στο στούντιο και παρουσιάζαμε το βιβλίο. Λοιπόν, προ-κορονοϊό ακριβώς. Καλή επιτυχία, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, Θέκλα μου. Σίγουρα, Στέφανη, όταν θα καθίσεις. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Φιλιά.